Μία από τις πιο γλυκές ισοπαλίες της ιστορίας του πανηγύρισε ο ΑΟΤ, καθώς το 1-1 με τον Μανδραϊκό στο φινάλε των μπαράζ πρωταθλητών ήταν αρκετό για να του χαρίσει το εισιτήριο ανόδου στην Τρίτη Εθνική. Σε μία χρονιά που ξεκίνησε με μεγάλες δυσκολίες λόγω του Μητρώου και προερχόμενος από τον υποβασμό από την Τρίτη Εθνική το περασμένο καλοκαίρι, ο ΑΟΤ έδειξε μέταλλο και χαρακτήρα για να κατακτήσει αρχικά το πρωτάθλημα της Α1Ε και στην συνέχεια να ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια με την άμεση επάνωδο στην Τρίτη Εθνική, εκεί όπου επιστρέφει σίγουρα σοφότερος και πιο ώριμος για να καταφέρει να έχει μια σταθερή και αξιόλογη πορεία. Το ισόπαλο 1-1 βέβαια πανηγυρίστηκε και από τον Μανδραϊκό, καθώς ο βαθμός ήταν πολύτιμος και για τους πρωταθλητές Δυτικής Αττικής που πήραν και εκείνη την άνοδο και το γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο που τους ακολούθησε στον Τυμπάκι. Στο αγωνιστικό μέρος ο Μανδραϊκός προηγήθηκε με τον Χαλβατζίου στο 24, ως στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου οι ευκαιρίες που δημιούργησε ο ΑΟΤ με Στεφανάκη, Μεϊρέλες και Παπανδρέου δεν έφεραν αποτέλεσμα. Με το 0-1 να είναι το αποτέλεσμα των πρώτων 45 λεπτών. Στην επανάληψη το κίνητρο ήταν μεγαλύτερο για τους γηπεδούχους και στο 55 μετά από σέντρα του Χαϊντίνη, ο Παπανδρέου με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το ισόπαλο 1-1 ήταν ευνοϊκό και για τις δύο ομάδες που στη συνέχεια δεν ρίσκαραν και η ισοπαλία έφερε χαμόγελα σε όλους μετά το σφύριγμα της λήξης. Πάντως το τρίτο ημίχρονο είχε και συγκίνηση με τον αρχιτέκτονα της ανόδου του ΑΟΤ, τον Νίκο Σουτζή, να αφιερώνει αυτή την επιτυχία στον πατέρα του που δεν βρίσκεται στην ζωή. Ναι, νομίζω σήμερα ανταμείφθηκαν οι κόποι μια ολόκληρη χρονιά, όπως είπατε κι εσείς, 39 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 10 μέσα σε ένα μήνα. Ήταν μια φανταστική χρονιά για μας. Πάνω από τα αναμενόμενα θα έλεγα, ο τρόπος που ήρθε, νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη άνοδος. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον Ομό Ηρακλείου και στις τρεις καλύτερες ομάδες του μίνι πρωταθλήματος. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση. Δεν μας έλειψε τίποτα, πραγματικά. Στον κόσμο που μας στήριζε, στους ποδοσφαιριστές μου. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που είχα αυτά τα παιδιά στην ομάδα μου και θέλω να κάνω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον αρχηγό της ομάδας, τον Νίκο τον Κουρθιανάκη, φύση ηγέτης της ομάδας μέσα και έξω από τα ποδητήρια, και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ και αυτόν, γιατί στις δύσκολες στιγμές που όλοι γνωρίζετε που περάσαμε στην αρχή του καλοκαιριού ήταν η κολόνα μας. Πραγματικά δεν έχω λόγια, είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα και τους ευχαριστώ όλους μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Πραγματικά δεν ξέρω, προσωπική δικαίωση δεν θα το έλεγα. Αγαπώ αυτό που κάνω, μ' αρέσει αυτό που κάνω, ασχολούμαι. Από μικρό παιδί θυμάμαι να είμαι στο ποδόσφαιρο, είτε σαν παίκτης και τώρα σαν προπονητής. Εντάξει, δικαίωση, τώρα δεν ξέρω να σου το πω δικαίωση. Αγάπη θα σου το πω και νομίζω ότι όταν αγαπάς κάτι ανταμείβεσαι. Να αφιερώσω στην οικογένειά μου, γιατί λείπω πάρα πολλές ώρες. Στέλνουμε από τα παιδιά. Γενικότερα σε όλους. Σε όλους τους ποδοσφαιριστές, πραγματικά, αλλά νομίζω και στην οικογένειά μου. Και στον πατέρα μου, που εκεί ψηλά που βλέπει.